Hello, ladies and gentlemen. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως και Κυριακή. Μην μας ακούσει κανείς σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Γιάννη, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η διάλεκτος. Γενικότερα, σας έχω ξαναπεί ότι μου αρέσει πάρα πολύ και με εξητάρει να ακούω, ρε παιδί μου, περίεργες διάλεκτες. Μ' αρέσει κάποια εδώ από την Θεσσαλία που έχουν ένα μίνι τσιτσί. Μ' αρέσουν οι Κερκυραίοι που μιλάνε τραγουδιστά. Μ' αρέσουν οι Κρητικοί που μιλάνε. Ναι, εντάξει, δεν λέω για τραγούδια. Εγώ μιλάω, ρε παιδί μου, πώς μιλάνε. Λοιπόν, κάτσε και η τιμωρία στο τέτοιο και θα έρθω να σε πω σε λίγο. Μία πολύ ωραία εκπομπή ξεκινάει και σήμερα. Μέχρι να ετοιμάσει, της λέω, μέχρι να ξεκινήσω, θα έχεις έτοιμο τον μπάγκο εργασίας σου και ό,τι είναι να πόμεν και να φτιάξομεν. Γιατί από τη στήλη ιδέες και λύσεις πρέπει να έρθεις σήμερα που ήρθα γιατί την προηγούμενη έλειπα. Να μου δώσεις μία άλλη, αν το θέλεις, θεωρία σου, μια άλλη τεχνική σου, ένα άλλο αποτέλεσμα, ένα άλλο πρωτόκολλο, όπως θέλεις πες το, με πράγματα που τα είχα για πέταμα. Γιάννη, για να με δω λιγάκι. Α, καλά, φοβερό ντύσιμο. Λοιπόν, με πράγματα που τα είχα για πέταμα και τώρα κάνω το τίποτα κάτι. Τα πάντα. Δεν κάνω και τα πάντα. Πρωτοκολλού. Ναι. Όχι, δεν θέλω πρωτοκόλλου. Έτσι κι αλλιώς πρωτοκολλούνται μόλις παίξω στον αέρα. Τα πράσινα εδώ, δηλαδή τα χαρκί, δηλαδή, τα πράσινο, κοίτα τι. Πώς που δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Είμαι συνεννοημένος με την παλέτα των χρωμάτων που φέρνεις. Μου στέλνει all times και μου λέει, άμα θα κάνει πράσινα. Δίνομαι πράσινο. Να λαβες. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αυτό γι' αυτό θέλουμε όλοι. Ελπίδα και δημιουργία. Ναι, ναι. Λοιπόν. Μάλιστα. Άμα το δεις έτσι όπως το βλέπεις εσύ μπορεί. Μπορεί και να είναι έτσι όπως το λες εσύ. Ναι. Λοιπόν, όχι με βάλεις, δεν βάζεις εσύ γάτια. Τι ωραία που είναι η ποδιά σου σήμερα. Τζιν, α, τζιν ποδιά. Είναι χειροποίητη η ποδιά μου. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ, θέλετε να τη δείτε. Ναι, πήγαινε καλέ, μη φοβάσαι. Βλέπετε. Ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε. Είναι η ποδιά μου, τα κάνω όλα χάλια. Ωραία. Τι έχουμε εδώ, πάλι, έχουμε. Βαζάκια. Mm-hmm. Βάλτε τα στο πλυντήριο, βάλτε το που θέλετε. Έχουν περαστεί με all times. Δεν παθαίνουν τίποτα. Ναι, ναι, εννοείται. Ναι, αλλά εγώ δεν θα τα αφήσω έτσι, τα βαζάκια. Και τι έχω εδώ. Τώρα μην δείχνουμε φίρμα, δεν πειράζει. Mm-hmm. Μου είχαν φέρει κάτι φρουτάκια. Ναι. Και λέω, τι ωραίο που είναι αυτό, θα το κάνω κάτι. Ναι. Κοίταξε, κοντραπλακέ, αλλά... Εγώ πώς το έχω φανταστεί. Τώρα θα δεις. Έχω και τα γλαστράκια μου και τα αυτά μου. Θα το δεις. Μόλις ολοκληρωθεί. Αυτά τα έβαψα για να μην μας φάνε πολύ χρόνο. Το έχω ξαναδείξει άλλωστε σε προηγούμενες εκπομπές. Ναι, αυτό πήγα να σου πω, βρε, πώς το κάνουμε, πώς το φτιάχνουμε, πώς το εγκλωβίζουμε το χρώμα. Mm. Ναι, ναι, όχι, αυτά είναι για τις κόλλες. Βάλτε τα μέσα εδώ. Α, μάλιστα. Είναι τεχνη... ναι, ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, οπότε εμείς ξεκινάμε τώρα να βάψουμε, ας πούμε, το δίσκο μας. Ωραία. Το καφασάκι μας. Ωραία, που είναι εντελώς για πέταμα. Τα σκουπίδια. Παιδιά, είναι για πέταμα. Ναι. Είναι για πέταμα. Το πινέλο μου το έχω ελαφρώς βρεγμένο. Έτσι, θέλω να δω με παρακολουθείς. Γιατί αν δεν με παρακολουθείς... Και φύγω, με ένα... Θα φύγω, με θα ένα... πάω αλλού. Α, τελικά σε πήρε η Φέη. Σε πήρε τελικά η Σκορδά, θέλει να πας, Τι να κάνω στο κορίτσι τώρα, μπορείς να πεις και όχι εύκολα να πας, να πας, όχι να πας, τη Φέη την αγαπάμε. Το πλάσμα να και πας. Πανέμορφο και... Αν βάλει τη φωτογραφία μου πίσω background, να πας. Φέη, θα βάλεις τη φωτογραφία του Αλέξανδρου, δεν σε αφήνω, δεν σε αφήνω να πας. Πώς το λένε δημιουργίες, ναι. Αλλά πίσω για να εμπνέομαι, επειδή πάντα θέλω να. Και όχι μόνο εσύ, να εμπνέεται και η Φέη. Ναι, βέβαια, σαφέστατα. Απορώ πως δεν το έχει σκεφτεί ακόμη αυτό να το κάνει, ρε παιδί. Λοιπόν, γιατί σε έμπνευσε όταν σε έφτιαξε ο Θεός. Ναι, πρέπει να είχε προφανώς. Προφανώς έμπνευση. Το ξέρω. Λοιπόν, αυτό μου το έχει πει και η Άννα. Εννοείται. Η Βύση εννοώ. Η Ανούλα μας. Λοιπόν, τι κάνεις. Καλά, εσύ. Με την πρώτη πάντως φεύγει. Εμένα είναι αυτό μαύρο. Με μαγεύει. Είναι μαύρο το με μαγεύει. Όλοι. Από εκεί θα το δουν καλά. Με μαγεύει. Είναι μαύρο με το ένα, μέσα. Με μία φορά φεύγει. Τίποτα. Από το καπάκι παίρνω, με βλέπετε εδώ live μπροστά σας. Δεν λέμε ψέματα σε αυτή την εκπομπή. Και δεν κάνουμε και, πώς το λένε... Τι, παραπληροφόρηση. Μπράβο. Ναι. Είδες πώς με συμπληρώνεις, παιδάκι μου. Μα... Υπάρχει και τραγούδι με το «με συμπληρώνεις». Ποιο. Ποιος το έλεγε. Εγώ δεν, ναι, δεν το έχω και πολύ με τα ελληνικά, αλλά βοήθαμε. Νομίζω το λέγανε η Μετάλλικα. Το έχεις με τους Μετάλλικα. Λοιπόν. Αυτό είναι το Unforgiven. Ναι. Το Unforgiven. Και πού πας από εκεί. Α, τελείωσα από εδώ. Δεν πήρα τώρα. Καλά, πήγες. Εντάξει. Θα πάρω και από το χρώμα το κανονικό. Εντάξει τώρα. Τι ωραίο, ρε παιδιά, που γίνεται. Δεν είναι πολύ ωραίο. Βέβαια, εγώ δεν θα το βάψω λόγω χρόνου.
και κάτω και μέσα. Εμείς θα το κάνουμε. Εγώ θέλω να δουν. Πάντα εδώ σας δείχνουμε την κεντρική ιδέα. Εσείς από εκεί και πέρα μεγαλουργήστε. Καλά, βάζετε και τα δικά σας. Σε άλλο level. Στείλτε μου να δω και τα δικά σας που φτιάχνετε. Και αυτό το θέλω. Να κάνετε πράγματα και να μας το στείλετε να τα δείξουμε, παιδιά. Να έρθετε και εδώ να τα δείξουμε. Να έρθετε και εδώ να κάνετε μαζί μας. Ελάτε εδώ στο πλατό να κάνουμε δημιουργίες, να μας πείτε τη γνώμη σας, να μας πείτε κάτι που φανταστήκατε και θέλετε να το κάνετε εδώ live μαζί μας πράξη. Πολύ πάντα ωραίο. Επάνω. Να κάνουμε την παράλληλη εβδομάδα ένα μάθημα. Τι μάθημα θέλεις? Να έρθουν δύο κυρίες, δύο κύριοι, όποιοι θέλουν, δύο νέα παιδιά, δύο μεγαλύτερα, λίγο πιο κάτω για να βλέπουν τι κάνεις. Και να έρθουν εδώ να μας λένε απορίες τους ότι αυτό πήγα να το βάψω και δεν πέτυχε και εμείς να τους δείχνουμε το σωστό τρόπο. Βεβαίως. Αφού κάνεις σεμινάρια και μαθήματα. Βεβαίως. Ωραία, αυτό θα κάνουμε. Κανένα μάθημα πρόβλημα. Εδώ τηλεοπτικά ζωντανά. Κανένα πρόβλημα. Το ξέρω. Ο κόσμος μας. Άλλωστε. Πολύ ωραία. Μας αγαπούν, διαχρονικά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και αυτοί πάλι που μας μισούν, πάλι μας μισούν διαχρονικά. Έλα μας μισούν τώρα, βλακίες. Εντάξει, μας μισούν. Αυτοί ούτε το άντερό τους δεν χωνεύουν, αλλά μπας περιπτώσει. Α, υπάρχουν και αυτοί, Βέβαια. Δεν είναι πολύ ευτυχώς. Δεν είναι, όχι. Ναι. Σε γενικές γραμμές είναι πολύ λίγο. Σε γενικές γραμμές δύο. Και είναι και τέσσερις και, δηλαδή. Και για αυτούς δηλαδή. Τέσσερις συνολικά. Άντε, άμα βάλεις και την άλλη, βάλει το έξι. Τι λέγαμε? Λέγαμε για το ωραίο χρώμα, το πράσινο. Τι ωραίο χρώμα το πράσινο. Θυμάσαι εκεί και απέναντι που είχαμε παλιά λέμε τώρα. Πράσινο. Τώρα δεν υπάρχει, εγώ τώρα είναι green box. Όμως. Ναι, εντάξει. Αλλά το πράσινο το αγαπώ. Ναι, και εγώ το αγαπώ. Έτσι, πάρα όλα και όλα. Λοιπόν, δεν είναι, πώς το λένε. Δεν είναι, έχω τάκι εδώ. Δεν αφήνουμε το πινέλο μας ποτέ. Το θυμήθηκες γρήγορα. Χωρίς υγρασία. Είναι της ξανθιάς αυτός ο συνειρμός. Αυτό που σου έχει μείνει λίγο, δεν το έχεις και πολύ. Πάμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ναι, τι κάνουμε τώρα. Τι θέλω εγώ εδώ να δείξω, τι θέλω εγώ εδώ να δώσω την ιδέα μου, αυτό που σκέφτηκα. Τι θέλω εγώ μαζί σου. Δεν με βοηθάς. Λοιπόν, αυτό θα βαφτεί όλο. Θέλετε να το κάνετε μέσα άλλο χρώμα, θέλετε να το κάνετε κίτρινο, ας πούμε, έχω κάνει κίτρινο πράσινο. Θέλετε να το κάνετε κίτρινο, κάντε το κίτρινο. Θέλετε να το κάνετε κοραλί, να έχει έτσι ένα κοντράστ περίεργο. Όχι, κίτρινο θα το έκανα. Και εγώ κίτρινο θα το έκανα, αλλά θέλω αυτό. Να σου πω, είναι κάποιοι άλλοι που τους αρέσει πάρα πολύ. Τώρα, ενώ δεν έχω περάσει δεύτερο χέρι, ούτε βέρνει και ούτε τίποτα, δεν ξέρω τι θα το κάνω μέσα. Μπορεί να το κάνω κίτρινο, αλλά δεν έχουμε χρόνο τώρα, γιατί εδώ έχω όλα τα πράσινα στη σειρά. Θα βάλω αυτά εδώ. Έχω σκοπό να βάλω. Πού είναι? Το σπαγκάκι μου, εδώ, γύρω-γύρω. Δεν θα το κάνω τώρα. Απλά για να καλύψω τις βόλτες, γιατί δεν θα το καπακώσω. Α. Θα το αφήσω ξεκαπάκωτο. Μπορώ όμως μέσα να βάλω κερί. Μπορώ να βάλω. Α, μπράβο! Λουλούδι. Λοιπόν. Και θα κάνουμε το ντεκοράκι μας τώρα. Για να το δει ο κόσμος. Οι φίλοι μας. Το βλέπετε. Θα βάλουμε κι άλλο. Εγώ αυτά τα γλαστράκια τα αγαπώ, να ξέρεις. Ναι, είναι παντός καιρού. Παντός καιρού να φτιάξεις. Λοιπόν, το βλέπετε και βάζετε μέσα το κεράκι σας, βάζετε μέσα το πάντα. Το λουλούδι σας, βάζετε μέσα κάτι που θέλετε να κρύψετε. Λέω τώρα να εγώ. Σου πω και άλλη γνώμη. Τα πινέλα λίγο σας. Πιο μπράβο, τα πινέλα σας. Λίγο πιο μεγάλα τις τσατσάρες σας, τις βούρτσες σας. Καλέ, δεν είναι ωραίο για το μπάνιο αυτό. Ναι, αυτό σου λέω, σε άλλους χρωματισμούς να πηγαίνουν τον μπάνιο σου. Είναι βάλεις τις πατονέτες σου εδώ, ναι, απλά θέλεις τα βαμβάκια σου εδώ. Ναι. Εντάξει, τώρα ναι, εντάξει, okay, το κατάλαβα. Διαλέγεις στρογγυλά, διαλέγεις πιο χαμηλά, διαλέγεις πιο τετράγωνα. Μπορείς να βάλεις τα πάντα, μπορείς από το να έχεις τη σειρά, τη ζάχαρη και τον καφέ και όλα αυτά. Μπράβο. Και βάζει και μια κορδελίτσα εδώ με τον κουμπάκι. Ανάλογα, αν είναι ρομαντικό το στυλ σου, αν όχι. Έτσι. Εδώ τι μου έχει φέρει όμως οι καρδούλες αυτές, τι αυτές είναι? Αυτές τις καρδούλες είναι ξύλινες και ήθελα να τις βάλω εδώ που θα δέσω το κορδονάκι μου. Τσακ, το βλέπετε. Να. Άρα σαν δέσιμο. Ναι. Δεν θα μπορούσαμε πούμε, στο κορδονάκι γύρω-γύρω να βάλουμε και ένα κρέμα. Ό,τι θέλεις μπορείς να κάνεις. Για να κολλήσεις εδώ πάνω τα ξύλινα. Να. Το βλέπετε. Και να γεμίσεις. Και εδώ γεμίζεις πολύ ωραία. Καρδούλες. Καρδούλες. Γενικότερα μπορείς να κάνεις. Τη φαντασία σας. Αυτές που είναι ξύλινες όμως βάφονται κιόλας. Ναι, αλλά εγώ δεν θα τις έβαφα. Όχι, θα τις αφήναμε για να πηγαίνει λίγο με το παλιό. Όχι, δεν εννοώ γι' αυτό. Εννοώ ότι αν το χρησιμοποιήσουμε σε ένα άλλο. Όλα βάφονται. Ναι. Σίδερο, γυαλί, αλουμίνιο. Ξύλο. Πλαστικό. Ύφασμα.
Θέλεις να κάνουμε ένα... Ναι, ρε Βίκη! Να κάνουμε ένα μπλουζάκι. Ναι, να το φοράω αυτό που είναι τώρα στο έτσι. Και να το κάνω πάνω σου, δεν θα μπορώ και να σκεντρωθώ. Το... Όχι, θα έχω πρόβλημα. Κάνα μου κάνεις ένα μπλουζάκι. Θα έχω πρόβλημα. Εντάξει, θα το δούμε και το πρόβλημά σου και αυτό. Κοίτα πώς αμέσως φεύγει το χρώμα με τα χρώματα. Δηλαδή με λίγο νεράκι τελείω καθάρισε. Όχι, άμα δεν έχει μπει βερνίκι, είναι το πιο εύκολο στο να βγει. Ωραία. Πάντα δεν κλείνουμε τίποτα και δεν ολοκληρώνουμε τίποτα αν δεν βάλουμε το βερνίκι για να εγκλωβίσουμε το χρώμα. Εννοείται. Μετά έτσι, δεν είναι. Να το βάλεις και στο πλυντήριο πιάτων. Απλά. Σας το λέω. Απλά να το δείτε. Τέλειο. Δεν το ολοκληρώσαμε. Όχι, έχετε γιατί καταλάβει. Ο καθένας θα βάλει αυτό που έχετε θέλει. Έχετε καταλάβει. Κοίτα τι όμορφο. Τι χαρούμενο είναι. Βάζετε και την κορδελίτσα την κίτρινη γύρω-γύρω με ένα φιωγκάκι, κάτι ξέρω εγώ αν θέλεις, αυτό που είπες για ρομαντικό, πιο ρομαντικό. Και είναι απίστευτο. Απίστευτο. Με ένα καφασάκι από αυτό που παίρνουμε τα φρουτάκια. Από τις, ναι, που μετά τα πετάμε στις σακούλες. Μπράβο. Αξιοποιήστε τα. Παιδιά, και περάστε και όμορφα το χρόνο σας. Δεν είναι μόνο να τα αξιοποιήσει, να περάσει ωραία και το χρόνο σου. Δηλαδή, γιατί όλα αυτά είναι και λίγο ψυχοθεραπεία, είναι λίγο ανανέωση, είναι λίγο... Ψυχοθεραπεία. Ναι, σε κάνουν να ξεχνιέσαι, σε κάνουν να περνάς καλά. Μα δεν είναι τυχαίο που λένε, βάλε χρώμα στη ζωή σου, βάλτε τα all time έτσι, στη ζωή μπράβο. Σας και θα με θυμηθείτε. Έλα! Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βίκη. Βίκη Μπάντα, λοιπόν, ιδέες και λύσεις και VMart Handmade Creations. Εδώ την επόμενη εβδομάδα, εδώ την επόμενη έχουμε και το Βαγγέλη κοντά μας, γιατί έχετε αφήσει και κάτι ακόμα. Έχουμε αφήσει και κάτι ακόμη. Δες το λέω, εντάξει. Και έχω να σου πω ότι οι φίλες της σελίδας έχουν αρχίσει και μου ζητάνε χριστουγεννιάτικα. Ναι, να το ξεκινήσουμε τώρα, από τον επόμενο μήνα. Ναι, να το ξεκινήσουμε. Ναι, γιατί για να είμαστε έτοιμοι 10 Δεκεμβρίου πρέπει να μας δείξεις από τώρα. Άμα μου τα δείξεις 25 Δεκεμβρίου, πήγε του χρόνου θα πάνε. Λοιπόν, Βίκη Μπάντα, Αλέξανδρος Πετρίδης, φεύγουμε. Πάμε να βγάλουμε τις απαραίτητες φωτογραφίες, καθώς βλέπουμε τους ανθρώπους που πρέπει να δούμε στο διάλειμμα της εκπομπής αυτής, όλοι οι άνθρωποι που είναι κοντά μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επιστρέφω για να συνεχίσω αυτή την εκπομπή με Αγγελική Κούκουρα που θα παίξω σήμερα. Σήμερα πάλι έχω κάρτες και παιχνίδι. Δεν ξέρω τι, ξέρω ότι έχω κάρτες και παιχνίδι. Τι, πώς, πού και γιατί θα στα πω σε λιγάκι. Αν η αγορά επιπλών είναι σημαντική, τότε το όνομα είναι ένα. Έπιπλα αγορά Νικέας. Έπιπλα για όλο το σπίτι, σε μοναδική ποιότητα και τιμή. 35 χρόνια κοντά σας, με μοναδικές λύσεις και προσφορές δικής μας παραγωγής στις διαστάσεις που θες. Κάνε μία από αυτές δική σου και άλλαξε το σπίτι σου. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 210-9211-100 και www.epiplagoranikeas.gr. Επιπλαγορά Νικέας. Κάνει την τσέπη σου να χαμογελά. Έλα, Γιάννη, πάτα το. Έτσι, μπράβο. Ξεκινήσαμε, γιατί ξέρεις, Αγγελική Κούκουρα εδώ κοντά μου. Δεν μου φτάνει ο χρόνος μόνο που έχω στην κάμερα, δεν μου φτάνει ο χρόνος που έχω cute απέναντι. Θέλω και ο υπεύθυνος, ο manager, ο floor manager, να μου κάνει, να μου ξεκινάει το χρόνο, καταλαβαίνεις. Πώς, Αλέξανδρε. Τι κάνεις, Αγγελική μου. Ήρθες να παίξουμε. Ναι, ναι. Να παίξουμε. Το παιχνίδι το χαλκί φέτος. Σ' αρέσει. Πάρα πολύ, είναι πολύ με τι πάει εδώ, πολύ με το λουλούδι. Έχω ντυθεί λουλούδι σε ταρισμένο. Ναι, κομποζάρω με το φίκο. Ναι, κομποζάρεις με το φίκο. Δεν είναι κέντια πρέπει να είναι αυτό. Κέντια νομίζω. Κέντια ναι, είναι. Ο φίκος δεν είναι. Έχει πιο μεγάλα φύλλα. Ναι, όχι. Υπάρχει και ο φίκος Βενιαμίν. Ναι, ο Μπέντζαμιν. Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι, τον έχω τον Μπέντζαμιν. Δύο έχω στο μπαλκόνι μου χρόνια. Τεράστιου. Είναι πολύ ανθεκτικό το Μπέντζαμιν, να ξέρει. Και το άλλο γίνεται πολύ ψηλό.
Α, το κανονικό το φύκο με το μεγάλο. Υπάρχει και τον άλλο με το πλατύφυλλο το τεράστιο. Είναι της αδέντρα. Τον είχα, αυτό μου βγήκε από τη γλάστρα από, την πολύ, από κάτω από τι πολλέ ρίζε. Σκυλάκι δεν τα πειράζει. Όχι καθόλου. Δεν πειράζει. Γατούλα παλιά που είχε. Όχι. Μόνο κοιμότανε. Εμένα στο σπίτι μου γενικά κοιμώνται. Και τα ζώα και οι άνθρωποι, μόλις μου χαλαρώνουν τόσο πολύ που κοιμώνται. Τρώνε πρώτα. Τρώνε και κοιμώνται. Και εσύ ωραία. Α, αυτό ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, Αγγελική Κούκουρα εδώ κοντά μου, όπου έχουμε πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Όταν λέμε παιχνίδι, δεν εννοούμε μήλα, κορόμηλα και θα παίξουμε πλακάκια. Εννοούμε ότι είχαμε πει και τις άλλες φορές ότι μέσα από το παιχνίδι σου μένουν πιο πολύ κάποια πράγματα. Ναι, είναι βιωματικός τρόπος. Άρεσε πάρα πολύ αυτό που έχουμε κάνει οι στήλοι μας φέτος. Και από το να λες εσύ πράγματα ιστορικά εννοώ. Όχι, και θα λέμε και κάθε φορά για κάτι. Απλά με το παιχνίδι μπαίνουμε και εμείς στη διαδικασία και παίρνω και το κινητό μου αν χρειαστώ και τη βοήθεια του κοινού. Δηλαδή... Έχουμε και μερικές στη μάση γραπτός, αλλά θα σου κάνω και έχω και μερικές έκπληξη για προφορικά. Θα πρέπει να μπω και στο κινητό μου. Έχω και μερικές έκπληξη για τις οποίες εδώ πέρα αυτές που έχουμε ετοιμάσει γραμμένες έχουν τέσσερις επιλογές. Είναι μία στις τέσσερις. Θα σου κάνω και, και μερικές πιο εύκολες. Με μία στις δύο επιλογές. Ωραία. Ειδικά λοιπόν, για σένα. Και θα κάνουμε και την επόμενη φορά πάλι quiz και θα προσπαθώ και με θέματα που έχουμε κάνει και πέρσι. Ωραία. Να. Πάμε λίγο. Εδώ δέχομαι και κλήσεις, δέχομαι τα πάντα. Εντάξει. Λοιπόν. Ξέρω που γραπτά μηνύματα, δηλαδή το κινητό σου δέχεται και κλήσεις. Δέχεται και κανένα, σαν κινητό κιόλα δέχεται. Θα μου πει αν τι απαντάω όλες. Αυτό είναι έτερον εκάτερον. Αλλά εννοώ, ρε παιδί μου, για να συγκεντρωθούμε. Και εννοώ ότι μπορεί να έχω και μία βοήθεια του κοινού, γι' αυτό το παίρνω το κινητό μου. Μπράβο, δεν μπορώ, μπορεί να θέλω να πεινσοπατήσω λίγο να εμπιστευτώ. Και μετά τι γίνεται όταν χάνει κανείς, αυτό δεν το έχουμε κάνει, γιατί μία φορά μόνο έχουμε παίξει quiz. Ναι, θα δούμε. Αυτό θα κάνουμε πριν, αν έχουμε και άλλους τώρα στο πλατό, πρέπει να έχει και κάποια τιμωρία. Και τιμωρία, ωραία. Δεν θα βγάλει κανείς προς τον παρόν, να του κάνουμε μια μουτζούρα με το κραγιόν. Α, να παίξουμε το μουτζούρι. Ναι. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, για δώστε μου λίγο, σας παρακαλώ, η πρώτη. Καταρχήν, τι μαθαίνουμε σήμερα. Σήμερα έχουμε... μυθολογία. Μυθολογία, τι τε. Και θέλω να μου πεις, αν σου φανήκαν εύκολες, δύσκολες, για να κάνω πιο εύκολες, πιο δύσκολες. Θέλω να μου πεις πώς φάνηκαν. Κοίταξε, με τους μύθους δεν το έχω πολύ. Με την όχι, πραγματικότητα το έχω πολύ. Με τους μύθους αρέσουν πολύ. Του Εσώπου είναι. Τι ακούσε. Αυτό θα κάνουμε είναι. Και κάποιο με τους μύθους του Εσώπου. Αυτό είναι. Ναι, και αυτό πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο να μου πεις από πού είναι και τα λοιπά και να βρίσκω. Δώστε μου λίγο την κάρτα. Παιδιά, ούτε το ρουκ-ζουκ δεν έχει τέτοια. Παιδιά, ζηλεύει και η μακρυπούλια με αυτά τα φίλερ. Λοιπόν, λέει. Πώς ήταν η θέη του Ολύμπου, εύκολο αυτό, έτσι. Έλα, παιδί μου, έλα. Να ρωτήσω κάτι. Τους νεότερους θεούς που μπήκαν στον Όλυμπο, τους βάζω ή όχι. Όχι, έχει τους παλιούς μόνο. Τους παλιούς. Λοιπόν, 12. Μπράβο, άντε. Το βρήκες. Πες μου τώρα, πριν πες τη δεύτερη κάρτα, πες μου τρεις θεούς. Τρεις θεούς, πες μου γρήγορα. Ο Θεός Ποσειδώνας, ο Θεός Απόλλωνας και ο Θεός Άρης. Άντε, μπράβο. Έλα. Τάχο σου λέω. Δεν βλέπω τίποτα εκεί. Λοιπόν, στην Αίγυπτο τώρα υπήρχε μια προσωποποίηση του Θεού Ήλιου και τον ονόμαζαν. Είναι και σε πολλά σταυρόλεξα το φωτεινό. Για διάβασέ μου τα, γιατί δεν βλέπω και πολύ καλά. Άνουβης, Όσιρης, Όρος, Ερά. Επειδή έχω πάει στην Αίγυπτο. Και δεν με έχεις πάρει μαζί σου. Δεν σε πήγα η αλήθεια. Τώρα δεν γίνεται κιόλας. Και επειδή πέρασα καταπληκτικά πραγματικά, δηλαδή με σωματοφύλακες και τέτοια, οπότε άκουγα πάρα πολύ αυτό το όνομα, θα σου πω ήταν το Ρα. Ήταν ο Θεό, τον ονόμαζαν Θεό Ρα. Να το δω παρακαλώ αν είμαι μέσα. Τι μπορεί να κάνω κάποιο λάθος. Ναι, άντε, πάλι σωστά το βρήκες. Μάλιστα. Λοιπόν. Ας πάμε. Λοιπόν, πριν μου απαντήσεις, λέει εδώ πέρα, τι είναι ως ιδέα, ήταν ο Δούριος Ύπος. Θέλω να μου πεις αν ξέρεις τι ήταν ο Δούριος Ύπος. Ο Δούριος Ύπος ήταν... Το χρησιμοποιούμε και στην Καθομιλουμένη, για κάποια, να σε βοηθήσω, δεν το έχουμε κάνει αυτό στις φράσεις και στις λέξεις. Λέμε, μα τι περίπτωση ήταν αυτός, μέχρι Δούριος Ύπος. Μέχρι εδώ βέβαια να ξέρετε ότι είμαι μέσα σε όλα. Είναι δηλαδή, πολύ... το χρησιμοποιούμε για κάποιους ανθρώπους ή για κάποιες καταστάσεις που με τρόπο πονηρό προσπαθούν να κερδίσουν. Ναι. Ο Δούριος Ύπος δεν ήταν αυτό που είχε φτιάξει ο Οδυσσέας ψεύτικο για να παραπλανήσει. Ένα άλογο, ψεύτικο άλογο. Μέσα που ήταν κρυφτεί... από πάνω που είχαν κρυφτεί αυτοί και πήγαινε το άλογο και είχαν κρυφτεί μέσα στο. Και είχαν κρυφτεί μέσα και έκαναν πως έφυγαν οι Αχαιοί από την Τρία. Α, θα κάνουμε και ένα κουζί για τον Τροϊκό Πόλεμο. Mm-hmm.
έκαναν πως έφυγαν από την Τρία και είχαν εγκαταλείψει το στρατόπεδο και είχαν κρυφτεί στο κοντινό νησί στην Τένεδο και είχαν κρυφτεί όλοι μέσα στο κουφιόλογο. Και λέει δώρο, λέει ας το πάρουμε, λέει μέσα και τα λοιπά. Ας γκρεμίσουμε λέει και την πύλη να το πάρουμε, να το πάρουμε μέσα. Και βγαίνει ο ιερέας Λεοκόν, ο οποίος υπήρχε ένα πολύ, πολύ ωραίο άγαλμα στη Στρόμη, και πολλά άλλα βέβαια, με τα δύο παιδιά του και λέει μην το πάρετε, λέει, γιατί κάποια απάτη λέει προετοιμάζεται. Επειδή με βλέπει ο κόσμος, εγώ θέλω να σας πω τι έχω κάνει τώρα, ότι έχω μπει και παίζω με φίλους μου. Μου απαντάνε live και έχουμε μπει. Και έρχονται δύο φίδια μέσα από τη θάλασσα που στάλθηκαν από τον Ποσειδώνα και πνίγουν τον Λεοκόντα και τα παιδιά του. Αυτό είναι ένα... γενικά τα αρχαϊκά συμπλέγματα είναι πάρα πολύ δημοφιλή θέματα και για την εκληπτική και για τη ζωγραφική. Έχουμε κάνει και ζωγραφική, θα ξανακάνουμε. Βεβαίως, καλύτερους πίνακες όλων των εποχών. Λοιπόν, πάμε το σωστό λοιπόν είναι... να δούμε το σωστό είναι... Οδυσσέας. Οδυσσέας, μου το είπες και πριν. Ναι, καλά, σε αυτά είμαι πολύ... Ήταν ο πολυμήχανος βασιλιάς της Ιθάκης. Βεβαίως. Άντε, πάμε παρακάτω. Η γυναίκα του Οδυσσέα ποια ήτανε? Από πού αρχίζει? Η Πινελόπη. Η Πινελόπη, ναι. Η πιστή Πινελόπη. Η πιστή, αλλά γιατί όμως λέμε όμως... Πινελόπη ήτανε. Γιατί όμως λέμε η Πινελόπη με τους μνηστήρες? Γιατί τη διεκδικούσαν πολύ και, αυτή είπε... Αυτή όμως δεν ενέδωσε. Δεν ενέδωσε και είχε πει ότι θα το κάνουμε και αυτό το θέμα μια φορά με την Πινελόπη. Μέχρι τώρα σου έχω βγάλει τρία θέματα. Τρία θέματα μου βγάλει. Υπάρχουν και κάποια... Για αυτή τη σεζόν, άμα λες ότι είναι πολλά, την επόμενη σεζόν. Υπάρχουν και κάποια βαθιά νοήματα γύρω από αυτό. Γιατί έλεγε αυτή, θα φτιάξω λέει ένα υφαντό και μόλις το τελειώσω τότε θα αποφασίσω ποιον θα παντρευτώ. Αλλά αυτή τη νύχτα το ξύλανε. Μάλιστα. Λοιπόν, ποιο σκότωσε τη Μέδουσα? Τι ήταν η Μέδουσα τώρα? Η Μέδουσα ήταν ένα μυθικό τέρας, το οποίο ζούσε μέσα στα βάθη του ωκεανού. Παλιά ήταν η Αίρια, αλλά η Αίρια της Αθηνάς, αλλά κάποιος θεός την παραπλάνησε και η θεά Αθηνά για να την τιμωρήσει, τη μεταμόρφωσε σε ένα τέρας με φίδια, μα αντί για μαλλιά είχε φίδια, και αυτή ζούσε κάπου στη θάλασσα. Τη σκότωσε ο... Δεν λέω. Όχι. Θα σου πω εγώ. Κάτσε να διαβάσω το όνομα του, γιατί δεν βλέπω και πολύ μακριά. Λοιπόν, είναι ο Ιάσονας, είναι ο Οδυσσέας, είναι ο Περσέας, είναι ο Ηρακλής. Ποιος είναι? Αυτός που τη σκότωσε, τη πήρε το κεφάλι, το έδωσε στη θεά Αθηνά και αυτή το έβαλε πάνω στην ασπίδα της και ακόμα και νεκρό το κεφάλι της. Μπλα μπλα μπλα, δεν λέμε. Είμαι μεταξύ Β και Γ, αλλά νομίζω ότι θα πω Περσέας. Ο Περσέας, λοιπόν. Και τι έκανε αυτό, γιατί θα σου δώσω και spoiler για μία από τις επόμενες ερωτήσεις. Όποιος κοιτούσε το κεφάλι της Μέδουσας, πέτρωνε. Μάλιστα. Έμενε έτσι. Τι μου δίνεις και spoiler. Spoiler. Καλά για τις δεν παίζεσαι. Ερωτήσεις. Καλά έχεις γίνει και πολύ. Δηλαδή, ειλικρινά, σε λίγο θα βγάζεις και τη σκαλέτα από το καλό μεσημεράκι εσύ. Για πάμε. Για να δούμε το είπε σωστά. Ο Περσέας, λοιπόν, που ήταν και γιος του Δία, να ξέρεις, έτσι. Πάμε το επόμενο. Α, και θα μου πεις και ποιος ήρωας αρέσει για να μιλήσουμε γι' αυτόν. Λοιπόν, που ζούσε ο Μινόταυρος. Τι ήταν ο Μινόταυρος καταρχάς? Το τέρας. Ήταν ένα τέρας που ζούσε στην Κρήτη, μέσα στο δεν λέμε, στη δεν λέμε, το οποίο είχε κεφάλι ταύρου και σώμα ανθρώπου. Και κάθε χρόνο, επειδή οι Κρήτες ήταν θαλασσοκράτορες και η Αθήνα ήταν υποτελής τους, εκεί που ήταν βασιλιάς, δεν λέμε, γιατί θα το πούμε παρακάτω, έστελνε φόρο νέους και νέες και τους έτρωγε ο Μινόταυρος. Στο Λαβύρινθο. Στο Λαβύρινθο, λοιπόν. Τι ήταν ο Λαβύρινθος? Ο Λαβύρινθος. Ο Λαβύρινθος ήταν πολλά δωμάτια με... πάρα πολλά δωμάτια που δεν είχαν καθόλου... Κάποια δεν είχαν... κατέληγαν σε αδιέξοδο και το είχε φτιάξει ο μυθικός Δέδαλος. Ήταν ένας αρχιτέκτονας της μυθικός. Μάλιστα. Το Λαβύρινθο, λοιπόν, στην Κρήτη, έτσι. Βεβαίως. Το παλάτι του βασιλιά Μίνωα. Λαβύρινθος. Πολύ σωστά. Ποιος σκότωσε τον Αχιλλέα? Έλα, παιδιά. Έλα. Λοιπόν, ποιος ήταν ο Αχιλλέας τώρα? Ήταν ένας από τα πρωτοπαλίκαρα της Τρίας, από το μέρος όμως των Αχαιών, όταν πήγαν να κατακτήσουν την Τρία, για να το πω πιο σωστά, ο οποίος ήταν άτρωτος και μόνο ένα σημείο του σώματός του, του, ήταν τρωτή, γιατί η μητέρα του ήταν μία νύμφη η Θέτιδα, η οποία τον είχε κάνει αθάνατο. Αλλά επειδή τον κράταγε από τη φτέρνα, δεν μπόρεσε να τον κάνει αθάνατο στη
στη Φτέρνη και από εκεί όποιο βέλος ήταν αρχηγός των Μυρμιδόνων και όποιο βέλος τον τρυπούσε στη Φτέρνα, θα πέθαινε. Και με τη βοήθεια κάποιου θεού, δεν λέμε, τον κατάφερε και το χτύπησε στη Φτέρνα. Πάρης. Ο Πάρης, λοιπόν, ήταν αυτός που έκλεψε την... Την... Ωραία. Αφροδίτη. Την ωραία Ελένη. Μπράβο. Ναι. Την πέτρα του σκανδάλου, δηλαδή, ναι. Για τον Τροϊκό πόλεμο. Άντε, πάλι το βρήκες. Μάλιστα. Έλα, έλα. Πόσες ήταν οι μουσες. Υπάρχουν και μαγαζιά, υπάρχουν και... Υπάρχουν και μαγαζιά, υπάρχει και ο λόφος των μουσών και των νυφών. Και... Εννέα. Ήταν οι, οι προστάτηδες των τεχνών. Έλα να τις πούμε. Λοιπόν, Κλειό, Ευτέρπη, Ιτάλια, Μελπομένη, Τρυψυχώρια, Ρατό, Πολύμνια, Ουρανία, Καλλιόπη. Ουρανία, το θυμάμαι αυτό γιατί είναι η βαφτιστήρα μου και η ζωή μου, έρωτάς μου. Το Ουρανία το θυμάμαι ότι ήταν μία από τις εννέα μουσες, είναι και η μουσα η δικιά μου. Ναι. Τα άλλα ονόματα, ναι. Το έχω μάθει από τότε που είμαι μικρή. Για ξαναπάμε άλλη μία. Κλειό, Ευτέρπη, Ιτάλια, Μελπομένη, Τρυψυχώρια, Ρατό, Πολύμνια, Ουρανία, Καλλιόπη. Μάλιστα. Άντε, πάμε στο επόμενο. Βρήκες. Λοιπόν, πού πήγαιναν οι ενάρετες ψυχές όταν πέθαιναν στην αρχαιότητα, δηλαδή σύμφωνα με τη μυθολογία. Όπως εμείς έχουμε παράδεισο και κόλαση, Αλέξανδρε, και αυτό ισχύει να ξέρει για όλες τις θρησκείες στην αρχαιότητα. Και θα μιλήσουμε μια φορά, δεν ξέρω αν θυμάσαι, πέρυσι είχαμε μιλήσει για τους κακούργους της αρχαιότητας, της μυθολογίας, για τους κακούργους του κάτω κόσμου. Πώς είχαν τιμωρηθεί για τον Σύσυφο, τον Τάντερλο, τις Δαναΐδες. Είχαμε μιλήσει για τα. Λοιπόν, πού πήγαιναν. Υπήρχαν λοιπόν ο παράδεισος και η κόλαση. Άντε για να σε βοηθήσω, θα σου πω ποια ήταν η κόλαση. Ήταν τα τάρταρα. Καλά, αυτό το ξέρω. Χρησιμοποιούμε και σήμερα. Μα το λέμε και σήμερα. Ναι. Ότι πω, πω, αυτός που έπεσε. Τάρταρα, έπεσε στα τάρταρα. Στα τάρταρα έπεσε. Ζωντανή είναι η γλώσσα. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Ότι κάποιοι άνθρωποι πάνε στα τάρταρα και βλέπουν ότι είναι πάνω στον ουρανοξύστη. Ναι, είδες αυτό. Δεν είναι τρομερό. Ναι, δεν, όταν έχεις διαστρεβλωμένη άποψη της πραγματικότητας, αυτό συμβαίνει. Σαφώς. Στη στριβλωμένη άποψη, τι περιμένεις. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν τα ηλίσια παιδεία. Ήταν τα ηλίσια παιδεία, λοιπόν. Εκεί πήγαιναν οι καλοί και οι ενάρετοι άνθρωποι, ο παράδεισος δηλαδή των αρχαίων. Ενώ η κόλαση ήταν τα τάρταρα. Πολύ ωραία. Να το δω, να το επιβεβαιώσω. Ναι. Στο επόμενο, παρακαλώ. Ποιος ήταν ο πατέρας... Δια, εύκολο αυτό. Για να σε βοηθήσω, επειδή έχουμε και αστρολογία εδώ πέρα που την κάνει η Άντε πολύ ωραία. Ο Κρόνος. Άντε, το βρήκες. Ξέρεις ότι οι πλανήτες και γενικά οι ιδιότητες που έχουν οι άνθρωποι στην αστρολογία έχουν να κάνουν με την αρχαία ελληνική μυθολογία. Πρέπει την Άντε μια φορά να κάνουμε. Να το κάνουμε αυτό το θέμα. Ναι, να κάνουμε να μιλήσουμε με τη μυθολογία. Εγώ να λέω για τους αρχαίους θεούς και αυτή να λέει για τις ιδιότητες των πλανητών. Και εγώ να έχω φέρει ένα από τα ζώδια εδώ και να βλέπουμε την προσωπικότητα. Ακριβώς. Θα το κάνουμε ένα το σύμπλεγμα. Αυτό, έτσι, ναι, ναι. Πάμε να δούμε την σωστή απάντηση έτσι, για να επιβεβαιωθώ άλλη μια ο Κρόνος, φορά. Ο οποίος λοιπόν κατάπινε τα παιδιά του, έτσι. Τα κατάπινε όλα, τα έτρωγε. Mm-hmm. Και ο Δίας γλίτωσε επειδή του έδωσαν και κατάπια μια πέτρα στη θέση του. Μάλιστα. Και γι' αυτό γλίτωσε και κρύφτηκε στην Κρήτη. Και οι κουρίτες, για να μην ακούγεται το κλάμα του, έκαναν θόρυβο. Α, για να μην ξεπερνάει θόρυβο στο κλάμα. Ναι. Λοιπόν, λέει, τι γινόταν όταν έπιανε ό,τι ο βασιλιάς... Έπιανε. Ό,τι έπιανε ο βασιλιάς... Μίδας. Νομίζω... Ο βασιλιάς Μίδας, λοιπόν, ήταν βασιλιάς της Φρυγίας και είχε ζητήσει από το Θεό Διόνυσο, δεν λέω, τη χάρη να το κάνει, και μετά μετάνιωσε. Με βάση την εποχή... Και με βάση τι μπορεί να θέλει κάποιος πιο πολύ. Ναι, με βάση την εποχή, γιατί μπορεί να θέλει όταν πιάνει το χέρι σου να γίνει, νομίζω θα έλεγα το χρυσό. Το χρυσό και σε πολλές το χρυσό λοιπόν γινόταν. Και ζήτησε από τον βασιλιά Διόνυσο ότι πιάνει να γίνεται χρυσό. Αλλά τι συνέβαινε. Τι μπορούσε να φάει, Αλέξανδρε. Πάει να πιάσει ένα μήλο, γίνεται χρυσό. Πάει να ξαπλώσει έτσι το καναπέ εδώ, έτσι. Χρυσό έγινε και αυτό. Τώρα δεν γίνεται, όμως δεν συνέβαινε. Ναι, τώρα δεν γίνεται. Άμα γινόταν θα ήμουν όλο ξαπλωμένο. Ξαπλώνεις εσύ στην πολυθρόνα, πάει το μαξιλάρι, έγινε χρυσό. Πώς να φορέσει το παντελόνι, έγινε χρυσό. Έτσι λοιπόν δεν μπορούσε να κουνηθεί. Πιάνει την κόρη του, την αγγίζει, έγινε χρυσή και αυτό. Α, τραγικό. Το βάρος σου σε χρυσάφι που λέμε. Έτσι λοιπόν ζήτησε και του πήρε πίσω το χάρισμα και πλήθηκε στον ποταμό Πακτολό. Έτσι γι' αυτό υπάρχουν μέσα υποτίθεται ρινίσματα χρυσού. Και γι' αυτό λέμε
Μέχρι και σήμερα πακτολό χρημάτων. Ναι, είναι πακτολό. Μπράβο, ο Αλέξανδρος. Έλα! Όχι μόνο αυτό. Σε πολλές, κυρίως οι Ανατολίτες το χρησιμοποιούν, οι Τούρκοι πιο πολλοί και γενικά οι Ανατολίτες, οι Άραβες. Όταν σου κάνει κάποιο κάτι καλό, αχ, μωρέ, λέει, σε ευχαριστώ πολύ, μπράβο, σε ευχαριστώ που τα έκανε όλα αυτά. Τι πιάνει χρυσό να γίνεται. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Είδες πως είναι μέχρι σήμερα όλα ζωντανά. Λοιπόν, που ήταν βασιλιάς ο Διομήδης. Ο Διομήδης ήταν ένας από τους βασιλιάδες. Και νομίζω ότι υπάρχει και ένα άγαλμα σε αυτό το μέρος. Δεν είμαι σίγουρος αν έχω δει και άγαλμα. Έχω πάει πολλές φορές. Μπορεί και να έχει δει, ναι. Γιατί για να πάω σε αυτό το μέρος, μάλλον για να πάω στο ναύπλιο, περνάω και από εκεί. Και να σε βοηθήσω, έχει πολλά ωραία φρούτα και λαχανικά εκεί πέρα. Βέβαια, Στη και πορτοκάλια. Πολλούς παραγωγούς από εκεί πέρα. Ου, αργολίδα. Ναι. Άργος. Ναι. Αυτός λοιπόν είχε και κάτι άγρια άλογα, ή ίσως είναι spoiler για κάποια επόμενη ερώτηση, δεν ξέρω. Που έτρωγαν και σάρκες. Και ήταν ένας από τους βασιλιάδες που είχαν ακολουθήσει τον Αγαμέμνονα και τον Μενέλο στον Τροϊκό Πόλεμο, μαζί με, με τα καράβια του και τους στρατιώτες του. Can I see the next, please? Ποιος κρατούσε τον ουράνιο θόλο. Ποιος. Τα χέρια του. Και νομίζω ότι από εκεί έχει βγει και όλας. Ναι. Ο Άτλας. Ο Άτλας, λοιπόν. Και από εκεί δεν το λέμε και τον Άτλα. Τον Άτλα δεν εννοείς τον χάρτη. Ναι. Ναι, γιατί κρατούσε τον ουράνιο θόλο. Από εκεί έχει βγει. Ο Άτλαντης ήταν ένας Τιτάνας που ο Δίας τον είχε τιμωρήσει όταν έγινε μετά την τενομαχία για να κρατάει τον ουράνιο θόλο. Μπράβο που το βρήκες. Είχε πάει να κοροϊδέψει τον Ηρακλή και να του δώσει σε αυτόν να κρατάει τον ουράνιο θόλο, αλλά αυτός πάλι τον κοροϊδέψε. Γιατί το έξυπνο που λέει ότι μη τι πιάνετε, ξέρεις. Βεβαίως. Άμα αυτό ξαναπέσω. Ωραίος είναι ο νέος, αλλά και ο παλιός. Είναι αλλιώς, αγάπη μου. Λοιπόν. Όποιος κοιτούσε. Α! Έλα, σου έχω δώσει spoiler από πριν. Ναι, ναι. Εκτός και αν δεν πρόσεχες, δεν ξέρω. Πέτρωνε. Πέτρωνε, λοιπόν. Ήταν το κεφάλι της Μέδουσας, την οποία είπαμε σκότωσε ο. Το βρήκαμε πριν. Τη Μέδουσα τη σκότωσε ο. Από ποιο αρχίζει. Ο Περσέας. Ο Περσέας, μπράβο. Είδες πως μαθαίνονται έτσι με το quiz, οι πληροφορίες. Ναι. Σκότωσε ο Περσέας, πήρε το κεφάλι και η Αθηνά το έβαλε πάνω στην ασπίδα τη. Είχε ξέρει φίδια για μαλλιά. Mm-hmm. Ναι, και όποιος το κοιτούσε, πέτρωνε. Έγινε πέτα. Ποιος ήταν λοιπόν ο εγγελιοφόρος των θεών, ο οποίος ήταν και προστάτης του εμπορίου, ξέρεις, και ήταν και προστάτης της πονηριάς και της απάτης για λίγο, έτσι. Γιατί ήμουν σίγουρος από πολλές απόψεις, ήταν ο Ερμής. Ο Ερμής, ακριβώς. Και να σου πω, ο Άρης ήταν του πολέμου, ο Ερμής ήταν ο εγγελιοφόρος, ο Απόλλωνας ήταν της του φωτός και της μαντικής. Και ο Πλούτονας μόνο ήταν των γραμμάτων. Το κόσμο. Του κάτω κόσμου και των γραμμάτων. Ναι, ποιος ήταν των γραμμάτων. Των γραμμάτων και των τεκνών, εννοείς. Ναι. Των γραμμάτων, τι εννοείς. Δεν υπάρχει. Όχι των γραμμάτων. Κάπως τον μπερδεύω. Μήπως κάτι άλλο έχει στο μυαλό. Ναι, κάτι άλλο. Ναι. Ωραία. Είπαμε θα μιλήσω. Μπράβο, το βρήκες πάλι. Θα μιλήσουμε για τους θεούς όταν θα φέρεις και την Άντα, αλλά και για τις ιδιότητες. Mm-hmm. Που έχουν κάθε χρόνο και τι κάνει ο χρόνος, τι κάνει ο Δίας. Και εγώ θα λέω τις ιδιότητες της άλλης. Λοιπόν, ποιος ήταν ο πατέρας του Ορέστη. Ο Ορέστης ήταν γιος του, μπλα 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 δεν λέμε. Ο οποίος σκότωσε τον πατέρα του. Έτσι. Ήτανε... Γιατί η μητέρα του... σκότωσε τη μητέρα του, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Συγχωρείς. Σκότωσε τη μητέρα του που ήταν η, θα την πω, η Κλητεμνήστρα. Γιατί είχε εραστεί τον Αίγιστο και όταν γύρισε ο πατέρας του, που δεν λέμε μπλα μπλα μπλα, από τον Τροϊκό Πόλεμο, αν δεν σε βοηθάω, τους έπιασε με τον εραστή. Λοιπόν, βγάζουμε τον Οδυσσέα, βγάζουμε τον Μενέλαο. Νομίζω ότι είναι ο Αγαμέμνον. Είναι ο Αγαμέμνον, ο αρχιστράτηγος των Ελλήνων στον Τροϊκό Πόλεμο. Και επειδή η γυναίκα του Κλητεμνήστρα τον σκότωσε. Είπαμε, σκότωσε τη μητέρα του. Mm-hmm. Να την τιμωρήσει, σκότωσε τον πατέρα του μαζί με τον εραστή. Για πάμε, δώστε μου το επόμενο. Πού ζούσε ο Θεός Πάνας, ποιος ήταν ο Θεός Πάνας. Ήταν εκείνος που είχε πόδια τράγου και έπαιζε ένα πνευστό που ήταν σαν φλογέρας. Δεν ήταν σαν φλογέρα, ήταν σαν κάτι άλλο, σαν ένα άλλο, φλάουτο, κάπως δεν ξέρω, σε ένα άλλο μουσικό όργανο. Όχι φλογέρα. Ούτε φλογέρα, ούτε φλάουτο. Ένα άτομο που ήταν. Που είναι έτσι είχε και πολλά κομμάτια. Είχε πολλά κομματάκια και ήταν ξύλινο. Και ήταν σαν ένα κολλημένο καλάμια. Δεν θυμάμαι πώς το λένε τώρα που το ονομάζεται, το ξέχασα. Και ζούσε στα βουνά της.
Ποιο είναι και ορεινό μέρος εδώ, καλά έχει πάει. Αρκαδία. Στην Αρκαδία. Ορεινή Αρκαδία, δεν λέμε κιόλας. Πολύ ωραία. Ενώ σχόνι και μερικές προφορικά, έχουμε άλλες κάρτες. Για πείτε μου, έχουμε άλλη κάρτα, γιατί έχουμε κι άλλες μία-δυο που ήθελαν να μου τις κάνουν προφορικά για να... προφορικά, δεν τα ξέρω προφορικά. Άρα, σε κλείνω, δεν θα παίξει άλλο μαζί μας. Να δω λίγο παρακαλώ κάτι θέλω. Τώρα θα σου δίνω δύο ευκαιρίες, θα σου δίνω δύο μόνο απαντήσεις. Οπότε θα σχόνει και μερικά προφορικά, έτσι. Ωραία. Που είναι και πολύ εύκολα. Το είδαμε αυτό. Πάει το παιδί, θα μου κάνει προφορικά. Σχόνει μερικά προφορικά. Επειδή είπες πριν για τη θέα των γραμμάτων, θα πούμε για τη θέα του πολέμου που ήταν, και ήταν και θέα των γραμμάτων συγχρόνως. Ναι, πες μου το όνομα, το έχω αμέσως. Ήταν η θεά Αθηνά αυτή, έτσι. Ωραία. Ήταν κόρη του Δία, ήταν ντυμένη με περικεφαλαίο. Ξέρεις ότι υπήρχε το άγαλμά της στην Αθήνα. Αυτή από ποιον το κεφάλι βγήκε. Τον έπιασε πονοκέφαλος και λένε ότι άνοιξε το κεφάλι του και βγήκε από το κεφάλι του Δία ή του Ποσειδώνα. Του Δία. Του Δία, ακριβώς. Εύκολο, έτσι. Σύμμα. Λοιπόν. Δεν θα παίξει τώρα άλλο, εδώ είναι λίγο πιο δύσκολα. Γεια σας. Τώρα, μια και λέμε για τους αρχαίους θεούς. Θα σου βοηθήσω κιόλας. Ποιος ήταν ο θεός της μεταλλουργίας και της φωτιάς. Θα μου πεις ονόματα. Άσχημος ήταν, καταρχάς. Ναι, θα σου πω ονόματα. Από ήττα αρχίζει το όνομά του. Ήφαιστος. Μπράβο, άντε, δεν πρόλαβα να σου δώσω και πολλά spoiler. Φιλιππά, θέλω να βλέπεις κάποια πράγματα, εντάξει. Τώρα εδώ μέσα μιλάμε ότι υπάρχει. Εντάξει τώρα. Δηλαδή η εγκυκλοπαίδεια. Τι εννοείς. Αποκλείεται. Μεμονωμένα μιλάς. Ποια ήταν η θέα της διχόνοιας και του τσακωμού. Το χρησιμοποιούμε και μέχρι σήμερα τις μέρες μας, θα σου δώσω κι άλλες. Ήταν αυτή που πήγε στο γάμο της Θέτιδας και του Πηλέα. Και έδωσε το μήλο στην Αφροδίτη. Και δημιούργησε μέσα στις θέες που το λέμε τώρα, από έψιλον αρχίζει. Περίμενε. Έχει και ένα δέλτα μέσα. Τρία ονόματα. Όχι, θέλω να μου ξαναπείς λίγο την ερώτηση για να μπω λίγο στο κλίμα. Λέμε, αυτό το άτομο δημιουργεί όπου πάει, διχόνοια λέμε, και το λέμε από έψιλον αρχίζει. Έχει και δέλτα μέσα το όνομά της. Είναι μια έκφραση που χρησιμοποιούμε στις μέρες μας. Αυτή έδωσε στη. Ήταν η θέα του τσακωμού και της διχόνοιας. Λοιπόν, από τρία ονόματα. Εκδίκηση. Όχι, δεν είναι εκδίκηση. Θα πω τρία ονόματα. Ήρα, ας πούμε. Κλωθό, ας πούμε. Έλα, αυτό που θα πεις τώρα. Έριδα. Λέμε, δημιουργεί έριδες όπου και να πάει. Όχι. Δεν το έχεις ακούσει. Όχι, αυτό δεν το ξέρω καθόλου. Ναι, αλλά δεν το έχεις ακούσει που λένε, αυτό είναι ένα άτομο που όπου και να πάει δημιουργεί φασαρίες και τσακωμούς και διχόνοιες. Άρα, δημιουργεί έριδες. Άρα, λέγεται, ναι. Να πω το όνομα εγώ. Αυτό βγαίνει και σε αντρικό. Βγαίνει και σε αντρικό. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε να βγαίνει σε, θα μπορούσε και σε αντρικό. Απλά να ξεκίναγε από έψιλον. Έλα, εύκολο που το έχουμε κάνει. Α, β, γ, έψιλον, ζ, ήτα, θ, γ, κ. Λοιπόν, εύκολο τώρα θα σου πω που το έχουμε κάνει από το πρώτο επεισόδιο φέτος. Για να σε βοηθήσω. Καλά, και σήμερα δεν ήταν και χτες το πρώτο επεισόδιο. Ναι, ναι. Και σήμερα spoiler έχω δώσει. Ποιος ήταν ο σύζυγος της θεάς Περσεφόνης. Που ήταν η κόρη της θεάς Δήμητρας, που κάποιος άνοιξε τη γη και την κατάπιε που λέμε και τσούκα πέσε μέσα. Θα πω, να πω δύο-τρία ονόματα. Ο Δίας, ο Ήφαιστος, ο Πλούτονας, που έχει και ένα άλλο όνομα. Ο Ποσειδώνας, θα πάμε αυτό, ο Ερμής, ποιος ήτανε, ο θεός του κατοκόσμου. Ο Χείρος. Ο θεός του κατοκόσμου ήταν ο Πλούτονας. Ο Πλούτονας. Ο Πλούτονας, που λεγόταν και Άδης, αλλιώς. Ναι. Που είχαμε κάνει που την άρπαξε και έμεινε και έφαγε τέσσερα σπυρδιά από Ρόδι και έμεινε στον κάτω κόσμο. Το θυμήθηκες τώρα. Όχι. Εγώ το ήξερα. Ο Φίλιππας σε μπέρδεψε. Είδες. Έτσι είναι οι κακές παρέες. Όχι. Πλάκα κάνω. Ο Φίλιππας είναι πολύ καλό παιδί. Να δω όχι τι θέλω. Λέμε. Εγώ το μπορεί να σε μπερδέψει κάποιος, να σε μπερδέψει το μυαλό. Παρακαλώ. Τι θες να μου πεις τώρα. Όχι. Πες μου. Μπορεί να σου μπερδέψει το μυαλό κάποιος δηλαδή. Έλα, τώρα είναι πολύ εύκολο. Ποιο ήταν το βουνό της κατοικίας των θεών? Όλυμπος. Όλυμπος. Το βρήκες με την πρώτη. Ήταν αγάπη να πω. Ποιος βοήθησε το Θησέα που σκότωσε το Μινόταυρο, όπως βρήκαμε, για να βγει από το λαβύρινθο? Μια γυναίκα. Να πω ονόματα. Ήταν η κόρη του βασιλιά Μίνωα. Ήταν η Μίδια. Ήταν η Πασιφάη. Ήταν η Αριάδνη. Αριάδνη. Η Αριάδνη. Και λέμε ο μύτος της Αριάδνης. Γιατί του έδωσε και ένα κουβάρι. Για να το απλώσει, να το δέσει κάπου και μετά να μπορέσει να βρει το δρόμο της επιστροφής. Ναι. Σε τι μεταμόρφωσε η Κύρκη του συντρόφου του Οδυσσέα όταν είχαν πάει στο νησί της? Ήταν μια μάγισσα αυτή.
Χείρους. Τι χείρους. Το βρήκες αμέσως, ούτε αναγκάστηκα να ούτε δεν μπορούσα να πω. Ναι, κυρίες. Αυτό το ξέρω πολύ καλά. Λοιπόν, ποιος ήταν ο πρώτος άθλος του Ηρακλή? Το λιοντάρι. Λιοντάρι της Νεμαίας, λοιπόν. Βέβαια. Υπήρχε, λες, στην Νεμαία ένα λιοντάρι και το σκότωσε και έφερε το... Το σώμα Λοδέρας. Αυτό είναι άλλο. Όχι, άλλο λέω. Ναι, ναι. Ποιανού ήταν, θυμισέ μου. Το σώμα Λοδέρας πήγε και το έφερε η Άσονα. Ο Άσονας, στην Κολχίδα. Για φαντάσου, Αλέξανδρε, για να έχει λιοντάρι στην Νεμαία και είναι τα αρχαία χρόνια, φαίνεται το κλίμα αυτό είναι τροπικό, ε. Ναι, αλλά πώς έχουμε αλλάξει. Λιοντάρι στην Νεμαία. Ναι, αλλά τώρα δεν έχει τροπικό και αυτό τώρα βγάζουμε από εκεί πέρα, βγάζουμε πολύ ωραία ναι. φρούτα και πορτοκάλια. Άντε, να πάρουμε και άλλη μια ερώτηση τελευταία. Άντε, αν και ξέρεις, στέρεψα τώρα πια. Ναι, τελευταία ερώτηση. Ναι. Λοιπόν, ποιο ήταν το ένιγμα της Σφίγγας? Η Σφίγγα ήταν ένα μυθικό τέρας που ζούσε στην πύλη της Θήβας και έλεγε, να πω και το ένιγμα. Έλεγε, ποιο είναι εκείνο, λέει, το πλάσμα που το πρωί, λέει, περπατάει με 4 πόδια. Το μεσημέρι περπατάει με 2 και το βράδυ λέει με 3. Ποιο είναι αυτό, Αλέξανδρε, ξέρεις? Το πρωί. Το πρωί, η χρόνη είναι τυπική, έτσι, δεν είναι ναι. πραγματική. Όχι. Ναι. Περπατάει με... Για ένα διάστημα περπατάει με 4 πόδια. Για ένα διάστημα περπατάει στα 2 πόδια. Και για ένα διάστημα περπατάει στα 3. Σε βοήθησα τώρα. Πετάει κιόλας αυτό. Όχι, δεν πετάει. Όταν λέμε ο χρόνος το πρωί, μεσημέρι, βράδυ, είναι σχετικό ο χρόνος. Όχι. Είναι ο άνθρωπος. Όταν είναι μικρός, πουλάει στα 4. Καλέ τον άνθρωπο ήθελα να πω το σνόκι και μετά με τον μπαστούνι. Μετά με τον μπαστούνι. Αυτό με έχει μπερδέψει, τον μπαστούνι. Ποιος έλυσε λοιπόν το ένιγμα να πω 4 άτομα. Ναι. Ήταν ο Κρέοντας. Ήταν ο Πρίαμος. Ήταν ο Ειδίποδας. Ήταν. Φτάνουν αυτά. Βέσανε τα 3. Ο Κρέοντας. Ήταν ο Ειδίποδας. Όλησε το που έχει βγει και η τραγωδία, ο Ειδίποδας Τύρανος, Ειδίπους, το κάναμε και στο σχολείο. Υπάρχει ο Ειδίποδας Τύρανος και ο Ειδίποδας επί Κολωνό. Αυτός ήταν του Κολωνού. Ο Ειδίποδας Τύρανος ήταν αυτός που, σύμφωνα με τη μυθολογία, που έλυσε το ένιγμα της Σφίγγας και που σκότωσε τον πατέρα του τον Λάιο από ένα χρησμό που είχε βγει. Μπορεί να το ξέρει ότι ήταν αυτό. Μάλιστα. Και έγινε βασιλιάς και παντρεύτηκε τη μητέρα του. Να σου πω κάτι, μου σφάλαιο την μυθολογία. Κουράστηκε το μυαλό μου. Εντάξει, αυτά τα μαθαίνουν άλλοι σε ένα χρόνο τάξη. Σε ένα χρόνο. Εσύ ήρθε εδώ πέρα σε 22 λεπτά να μου. Είσαι έξυπνος. Να με ναι, αλλά ήρθε σε 22 λεπτά εδώ πέρα σε λίγο να κάνω και, και το τέλο. Είσαι έξυπνος. Τελευταία. Πες μου μία τελευταία για να φύγουμε. Να πάμε σε ένα ωραίο βίντεο για το τέλο. Εσύ πει ότι τελευταία, άντε να πω και άλλη μία τελευταία. Η ωραία Ελένη. Τι την είχε. Αδελφή. Άντε, το είπαμε πριν σε spoiler. Λοιπόν, μπράβο, Αγγελική μου, να μου φέρνεις... Σ' άρεσε το παιχνιδάκι, μου έτσι. Μ' αρέσει πάρα πολύ να παίζω, μ' αρέσουν πολύ τα παιχνίδια. Ναι, ναι. Λοιπόν, ωραίο το παιχνιδάκι, έτσι. Ναι, γιατί μαθαίνεις περισσότερα μυθολογία, πράγματα. Μυθολογία, θα κάνουμε και άλλο παιχνίδι, γιατί μου αρέσει πολύ και εσένα αρέσει η ναι, ωραία. Θα κάνουμε και ιστορία quiz. Να κάνουμε quiz. Και σκέτς όμως, ναι, να κάνουμε και, ένα σκέτς. Θα κάνουμε και ο στα παιδιά σου στα φροντιστήρια, γιατί κάνεις και σκέτς και παιχνίδια και χειρο... Με αυτό φτιάχνετε καρτέλες και να κάνετε διάφορα. Λοιπόν. Θα κάνουμε και quiz μυθολογίας, αν σας αρέσει, και quiz ιστορίας. Ωραία. Φεύγουμε, πάμε σε ένα μικρό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αγγελική Κούκουρα. Πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω για να κλείσουμε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι. Έτσι, λίγο από την πολλή μυθολογία, παιδιά, συγγνώμη, θα μου βγει ο Θεός του πολέμου από μέσα μου. Γι' αυτό πρέπει να ησυχάσω τα πνεύματα για να μου βγει αυτό τη ομορφιά. Α πούμε κάτι. Η θεά τη ομορφιά. Η Αφροδίτη. Λοιπόν, πάμε λοιπόν και επιστρέφουμε για να κλείσουμε ένα πολύ ωραίο βίντεο. Γιατί εμεί, θύμισε μου λίγο, πού είμαστε. Εδώ είμαστε! Oh. Κοσμοχρώμ. Για να αντέχουν στο χρόνο. Πλαστικό και ακριβικό οικολογικό χρώμα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Υβριδικό μονοτικό με δεκαετή εγγύηση τελευταίας τεχνολογίας. Χρώματα αθλητικών δαπέδων. Πατητή τσιμεντοκονία για πολυτέλεια και ομορφιά. Και καλλιτεχνικά χρώματα κυμολίας all times σε μεγάλη ποικιλία. Κοσμοχρώμ. Του κόσμου τα χρώματα. Η Printon Glass συνεχίζει και σήμερα την παράδοση στη μεταξωτυπική εκτύπωση υψηλών απαιτήσεων. Ελαχιστοποιεί τους χρόνους παραγωγής αλλά και παράδοσης, κάτι που απαιτείται πλέον σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνιστικότητας. Αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν δημιουργικές λύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.
προσφέρει λύσεις εκτύπωσης ακόμα και σε πολύ δύσκολες επιφάνειες με τη μέθοδο της μεταξωτικίας, της χαλκομανίας αλλά και της ψηφιακής εκτύπωσης. Κάθομαι και σκέφτομαι τι σου είναι η ζωή. Γεμάτη εξαρτήσεις απαντάω εγώ. Πόσο δίκιο έχετε. Πρώτη μεγάλη εξάρτηση την αισθανόμαστε όταν νιώσουμε το αίσθημα της δίψας. Νερό, δεν. Νερό! Και πώς το λένε εκείνο το αίσθημα που νιώθουμε όταν δεν έχουμε φάει. Πείνα. Πείνα. Δεύτερη επιτακτική εξάρτηση, έλλειψη τροφής. Εντάξει, αν κανείς πεινάει. Να περιμένει. Η αναμονή και κατ' επέκταση η υπομονή επί του θέματος δεν έχει και μεγάλη διάρκεια. Υπομονή, θα μείνουμε χωρίς. Τέλος πάντων, μένουμε χωρίς ζωή. Ένα τίποτα είμαστε. Αφρός. Ψέματα. Εκεί που πήγε ο συγχωρεμένος, κάποια μέρα όλοι εκεί θα καταλήξετε. Μέχρι να γίνει αυτό, θα παίζουμε ξύλο με τις δύο πρώτες εξαρτήσεις που γεννούν την τρίτη και κυριότερη, που είναι το... Κρίμα. Αχ, 9, 10, 11. Κρίμα. Άστα, ήρθανε οι δόσεις για τις πιστωτικές. Τι θα κάνω? Υπομονή θα κάνουμε και καπατσοσύνη θα έχουμε για να αντιμετωπίσουμε την πλειάδα εξαρτήσεων που γεννά το χρήμα. Αυτό είναι αλήθεια. Μικροί, μεγάλοι, γυναίκες, άντρες και παιδιά. Βεβαίως, όλοι εξαρτώμαστε από το ηλεκτρικό ρεύμα που ανήκει στις υπερδυνάμεις των εξαρτήσεων. Διότι πού βρισκόμαστε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα? Στη χάση και στη φέξη και στο φεγγαριού την πλέξη. Σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, η θέση μας είναι πολύ δύσκολη, διότι δεν έχουμε ίντερνετ. Εδώ δε, η μία εξάρτηση οξύνει την άλλη. Είναι πάρα πολύ κακομαθημένες. Δεν έχουν μάθει να μοιράζονται. Σε αντίθεση με εμάς που καθόλου κακομαθημένοι δεν είμαστε και μοιραζόμαστε τα πάντα για τις εξαρτήσεις μας στο τέλος. Το οποίο τέλος δεν το βλέπω να έρχεται. Κι ούτε πρόκειται να έρθει πριν το δικό μας τέλος, διότι οι εξαρτήσεις που μας κατακλείζουν είναι πολλές. Επί παραδείγματι, τα ρούχα. Μπορούμε χωρίς αυτά? Όχι, αλλά φίλε, και τα ρούχα συνέχιστε μισά. Είτε μισά είτε ολόκληρα πρέπει να τα έχεις τα ρούχα σου. Ή όπως τον καφέ, πρέπει να τον έχεις. Έστω και για παρηγοριά. Το ποτό, εκτός το ότι εφραίνει καρδίαν, σε στέλνει και κατευθείαν αν χρειαστεί. Μεγάλη εξάρτηση. Πίνω για να ξυγνώ τον πόνο. Όχι, δεν είναι αυτό. Εδώ πάει. Πίνω. Τα χάπια, πέρα το ότι σου διώχνουν τον πόνο, είναι βαρβάτη εξάρτηση για να αντιμετωπίσεις το συνοθήλευμα των άλλων εξαρτήσεων. Ας άλλη φορά να έχω πάρει και τα ζανάξι μου. Κι εγώ τα παίρνω. Τίποτα δεν κάνουνε. Μήπως σου τα είπε τα κατάπινα χωρίς νερό, δεν ξέρω. Εξαρτώμαστε από τσιγάρα, από ατμίσματα, από ναρκωτικά, από αυτοκίνητα, ο ένας από τον άλλον. Ατέλειωτες οι εξαρτήσεις και από ποια να πρώτο απεξαρτηθείς, δεν ξέρω και πώς. Αν ήξερες πόσοι άνθρωποι σώθηκαν χάρη στην ανάδρομη ύπνωση. Αλκοολικοί θεραπεύτηκαν όταν το μυρίσουν δεν θέλουν. Θεριακίδες, καπνιστές το έκοψαν το τσιγάρο με το μαχαίρι, ναρκωμανείς αποτοξινώθηκαν. Αλλά κρύξε να βγάλανε μαλλιά, για περάστε! Το ζήτημα στο τέλος είναι ότι ανάβουμε τις εξαρτήσεις μας στα ωραιότερα πράγματα στη ζωή μας. Γεια σας. Τα ωραιότερα πράγματα στη ζωή δεν είναι πράγματα. Αυτά.